Καθώς στην παρέα μας είναι η Θέκλα Πετρίδου, η οποία βρίσκεται ζωντανά από τα Χανιά. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Δεν σε ακούμε εμείς, αλλά θα σε ακούσουμε. Σε βλέπουμε όμως. Τώρα σε ακούμε. Καλό απόγευμα. Χαίρετε, λέω. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μεγάλος η παρέα μας σήμερα. Είναι και ο Γιώργος Αναγιωτός μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Σε καλά, Θέκλα μου. Μα κάθε φορά είναι σε πιο όμορφη. Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις σήμερα πώς να αντιμετωπίσουμε τους καυγάδες σε μία σχέση. Ή αν αντιμετωπίζονται, ή αν δεν αντιμετωπίζονται, ή αν πρέπει να χωρίσουμε για να λύσουν οι καυγάδες. Α, μάλιστα. Κοίταξε, ο κάθε καυγάς είναι διαφορετικός, όπως και η κάθε σχέση είναι διαφορετική, η κάθε περίσταση είναι διαφορετική. Θα ήθελα όμως σήμερα μέσα από το δικό μας το ένθετο να δώσουμε μια διαφορετική οπτική των καυγάδων. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φοβόμαστε τους καυγάδες και φοβόμαστε την αντιπαράθεση. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι κάτι βλαπτικό, ότι είναι κάτι οπωσδήποτε κακό και ότι μια σχέση που έχει καυγάδες είναι καταδικασμένη. Και ο Αλέξανδρος λέει πως πρέπει να χωρίσουμε όταν έχουμε καυγάδες. Εγώ έχω τη γνώμη. Ότι δεν λύνεται, κόβεται. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν ο καυγάς είναι δημιουργικός, είναι χρήσιμος, θα βοηθάει τη σχέση να εξελιχθεί ή όχι. Οι καυγάδες δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό σε μια σχέση, σε μια ερωτική σχέση. Ή ακόμη και σε άλλη σχέση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ερωτική σχέση. Όταν έχουμε έναν καυγά, σημαίνει ότι δύο άνθρωποι που είναι ενωμένοι μεταξύ τους, με τα συναισθήματα, τα ερωτικά, και με την δέσμευση του να είναι μαζί, έρχονται σε διαφωνία ή σε διαφωνία. Και εκεί ο ένας μπορεί να έχει διαφορετική άποψη με τον άλλο, με αποτέλεσμα να οι τόνοι να ψηλώσουν και να υπάρξει μια λεκτική αντιπαράθεση. Εντάξει, δεν είναι λογικό, Θέκλα μου, όταν μιλάμε για δύο διαφορετικές προσωπικότητες, που πρέπει να συνεπάρξουν, αλλά είναι λογικό να υπάρχουν. Είναι, θεωρώ, είναι φυσιολογικό να υπάρξουν καυγάδες. Είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Είναι ζωντανή. Το αλατοπίπερο, λέω, είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Αλλιώς μετά είναι μονότονα τα πράγματα. Είναι το αλατοπίπερο, ναι, αλλά αν προσέξουμε, να προσέξουμε να είμαστε πέσει πολύ πιπέρι, πολύ νεαρά, γιατί θα τρώγεται μετά το φαγητό. Υπάρχουν από τη μια πλευρά οι άνθρωποι που αποφεύγουν πάση θυσία τον καυγά, με αποτέλεσμα να μαζεύονται ένα σωρό παράπονα, ανεπίλητα. Οι προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν εξετάσει και κάποια στιγμή να γίνεται μια έκρηξη και ότι δεν λύνεται να κόβεται, που είπε και ο Αλεξάνδρος προηγουμένως. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το παρακάνουν με τον καυγά. Λοιπόν, εάν στη σχέση μας έχουμε καυγά και κυρίως τον πρώτο καυγά, που αυτός είναι που μας τρομάζει, ας μην ανησυχήσουμε. Ας το δούμε με ψυχραιμία. Όσο μεγάλος και αν είναι αυτός ο καυγάς όμως. Μιλάμε για λεκτική αντιπαράθεση, Αλέξανδρε. Αν ο καυγάς οδηγεί στην βία, είτε τη λεκτική βία, είτε τη ψυχική βία, είτε τη σωματική βία, εκεί το βλέπουμε κάτω από άλλη σκοπιά. Ένας καυγάς ο οποίος έχει να κάνει με το ότι διαφωνώ με αυτό που είπες, δεν συμφωνώ με την άποψή σου, δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε, θα ήθελα να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, δεν είναι απαραίτητα κάτι κάτω. Χρειάζεται την ώρα του καυγά να έχουμε υπόψη μας ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, όπως είπε και η Σοφή προηγουμένως, διαφορετικές προσωπικότητες, και χρειάζεται να βρούμε το κοινό έδαφος. Mm-hmm. Για να βρούμε το κοινό έδαφος όμως πρέπει και ο ένας και ο άλλος να εκφράσει τις απόψεις του. Ο καυγάς είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Πώς εκφράζουμε τις απόψεις μας όμως σε έναν καυγά? Με ψυχραιμία. Ακριβώς αυτό όμως. Αυτό θα έλεγα, Θέκλα μου, διότι συνήθως στους καυγάδες εκφραζόμαστε λίγο περισσότερο από όσο ίσως πρέπει και λέμε και βαριές κουβέντες. Άρα, αν μπορεί στο τέλος ο καυγάς να προκαλέσει άλλα προβλήματα, δηλαδή αντί να λύσουμε ένα πρόβλημα, να δημιουργήσουμε και να ανοίξουμε άλλες κουβέντες. Το πώς θα διαχειριστούμε έναν καυγά είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση μας. Αν είναι μια σχέση σεβαστική μεταξύ δύο ανθρώπων που σέβονται ο καθένας τον εαυτόν του, ο καθένας τον άλλον άνθρωπο, αλλά σέβονται και τη σχέση τους. Λοιπόν, είμαστε την έτοιμοι να ακούσουμε αυτούς τους τρόπους διαχειρισμού της όλης κατάστασης. Την ώρα που καυγαδίζουμε χρειάζεται να παίρνουμε βαθιές ανάσες, να ακούμε τι μας λέει ο άλλος, να σιωπήσουμε λίγο, να ακούσουμε τι μας λέει ο άλλος,
να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω σε αυτά που μας λέει, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και με πολύ έντονη έτσι, αντίδραση, θυμό, δεν ακούμε και καλά και παρεξηγούμε αυτά που λέγονται. Είναι δόκιμο να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις, πώς ακριβώς το εννοείς αυτό που είπες, να δίνουμε μία ανατροφοδότηση στον άνθρωπο με τον οποίο καυγαδίζουμε για το πώς εμείς προσλαμβάνουμε αυτά που ακούγονται. Mm-hmm. Να πούμε τώρα αυτό που μου λες, εγώ το παίρνω άσχημα γιατί με κάνει να νιώθω έτσι. Ακούγοντας αυτό που μόλις είπες, εγώ βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Ισχύει αυτό το συμπέρασμα, αυτές είναι οι διευκρινιστικές ερωτήσεις. Δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε μία προοπτική του καυγά και να δώσουμε στον άλλον τον άνθρωπο να καταλάβει και να του υπενθυμίσουμε στον σύντροφο μας, στη σύντροφο μας, ότι είμαστε άνθρωποι και αυτά που ακούμε και έχουμε συναισθήματα και αυτά που ακούμε έχουν επίδραση πάνω μας. Επίσης, προτού ανοίξουμε το στόμα μας και να κάνουμε τα δικά μας παράπονα, είναι πολύ καλή ιδέα να φροντίσουμε τα παράπονα μας να είναι όσο πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά γίνεται. Πολύ συχνά στους καυγάδες λέμε «κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, εσύ κάνεις έτσι», γενικοποιούμε. Και υπερβάλλουμε ίσως και λίγο ή όχι. Πολύ, πολύ. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Αυτό που είπες ή αυτό που έκανες, εγώ το έχω προσλάβει έτσι και με έχει στενοχωρήσει για αυτόν τον λόγο. Ναι. Εντάξει, ξέρω ότι αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ άπιαστα και δύσκολο να τα εφαρμόσουμε. Όταν είσαι εμβρασμό ψυχής. Να χρησιμοποιούμε την τεχνική του time out. Πώς στο μπάσκετ παίρνουν time out και λένε ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Πόση ώρα να το διάλειμμα εσείς που είσαστε. Μπορεί να παρακολουθείτε περισσότερο το μπάσκετ από ότι εγώ. Ας πάρουμε ένα λεπτό διάλειμμα. Ας πάρουμε δύο λεπτά διάλειμμα. Ή να πάω μια βόλτα, ή να πας μια βόλτα 5-10 λεπτά, ένα γύρο του τετραγώνου και να έρθω να σκεφτώ αυτά που λέχθηκα, να σκεφτείς και εσύ και να ξανασυζητήσουμε. Και αν δούμε ότι το τέρι μας δεν είναι σε κατάσταση να συζητήσει, ας αναβάλουμε τη συζήτηση για αργότερα. Ας πούμε, εντάξει, καλώς, άκουσα αυτά που έχεις να πεις. Ακούεις, Σόφη. Ας αφήσουμε για μετά αυτή τη συζήτηση. Σε πιο χαμηλούς τόνους μιλούμε πάντα όμως. Ναι, για να φύγει ένταση, Αλεξάνδρε, γιατί πολλές φορές σε έναν καβάν και το να τα πούμε και να βγάλουμε αυτά που έχουμε μέσα μας, αυτόν λειτουργεί θεραπευτικά και καταλυτικά. Όμως θα γίνονται όλα μαζί και η έκφραση των συναισθημάτων και η έκφραση των παραπώνων και η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων, mm-hmm. τότε κινδυνεύουμε να το εξωθήσουμε και να το πάρουμε στα άκρα. Και συνήθως λέμε και κουβέντες που μπορεί να μην ισχύουν ή πάνω στα νεύρα μας μπορεί να πούμε πράγματα ναι, που δεν έχουν σχέση κιόλας με το θέμα του καυγά. Ότι οι κουβέντες του καυγά δεν είναι αληθινές κουβέντες. Οι κουβέντες του καυγά τις περισσότερες φορές λέγονται με σκοπό να στενοχωρήσουν τον άλλο. Μου λέει κάτι ο άλλος που με δεν μ' αρέσει, που με ενοχλεί και με στενοχωρεί, για να τον πικάρω, για να την πικάρω. Πω και εγώ και λέω κάτι, τι θα την ενοχλήσει τώρα. Είναι χοντρή, ή έχει έγνοια ότι έχει βάλει βάρος. Ας της πω ότι πώς χοντρή είναι έτσι. Τώρα, χαζόν το παράδειγμα που σας λέω. Εκεί που τον πονεί τον άλλον, εκεί που είναι η αχίλλειος του Τέρνα, όταν είμαστε θυμωμένοι και αναστατωμένοι, θα το πατήσουμε εκείνον το κουμπί προκειμένου να προκαλέσουμε αρνητικά συναισθήματα. Mm-hmm. Και ίσως αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο ενός καυγά ανάμεσα σε ένα ζεύγο. Ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε για τις αδυναμίες του συντρόφου μας, της συντρόφου μας, για να προκαλέσουμε μια έντονη αντίδραση και να εκδικηθούμε για να έχουμε μπάτση για την αντίδραση που μας έχει προκληθεί από το άλλον το πρόσωπο. Mm-hmm. Μπορούμε να καυγαδίζουμε με αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Θα κλάμω, έχω γίνεται. Μια αναπορία εγώ. Γίνεται όμως. Mm. Καυγάς με αγάπη. Γίνεται, ναι. Mm. Ναι, γίνεται. Αν πραγματικά αγαπάς τον άλλον των ανθρωπών και αν if you treasure the relationship, αν θεωρείς τη σχέση πολύ σημαντική και θες να την προστατεύσεις και τον άλλον τον άνθρωπο πολύ σημαντικό και το θες στη ζωή σου, ακόμα και την ώρα του καυγά θα μιλήσεις με προσοχή και δεν θα πεις μεγάλες κουβέντες. Νομίζω... Π.χ. μου έχεις κάψει τα πλαντζά μου που λέμε στην Κύπρο, με έχεις μαυρίσει τη ζωή μου, με έχεις στενοχωρήσει. Με στενοχωρεί αυτό που γίνεται τώρα. Μεγαλώνοντας και οριμάζοντας. Νομίζω συμβαίνει τον το πράγμα. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει, είσαι πιο ήρεμο στο να συζητήσει, να ακούσει, και ακόμα να μαλώσει με αγάπη. Όσο μεγαλώνει, Γιώργο,
μπορείς να εκτιμήσεις περισσότερο τον τέρι σου, γιατί έχεις περισσότερες εμπειρίες στη ζωή σου και έχεις ζήσει και εμπειρίες και με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητικοί, δεν ήταν ιδιαίτερα φροντιστικοί. Δηλαδή, πες ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 45 χρονών και κάνει μια σχέση τώρα, προφανώς αυτή τη σχέση που κάνει την έχει επιλέξει ώστε ο άνθρωπος με τον οποίο είναι να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους και να έχει καλύτερη ποιότητα σχέση από τις προηγούμενες σχέσεις. Άρα θα εκτιμάς και περισσότερο αυτή τη σχέση και θα την προστατεύεις και περισσότερο, εάν είσαι άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεσαι και προσπαθείς να είσαι συνεχώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και βρίσκεσαι σε μια πορεία αυτοβελτίωσης και πνευματικότητας. Αλλά και νεότεροι άνθρωποι μπορούν να παραδειγματιστούν από αυτά που λέμε. Δηλαδή, ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Μπορώ να καυγαδίσω με αγάπη? Πώς καυγαδίζει ο γονιός με το παιδί όταν έχουν υγιείς σχέσεις, εννοείται όχι όταν υπάρχει τοξικότητα, υγιείς σχέσεις γονιού-παιδιού? Ό,τι και αν μπει το παιδί στο γονιό, ο γονιός θα το συγχωρήσει ούτως ή άλλως επειδή αγαπάει το παιδί του και θα το δει από μια σκοπιά αγάπης. Δεν εννοώ με αυτό να συγχωρούμε τα πάντα, να συγχωρούμε την κακοποίηση, να συγχωρούμε πράγματα τα οποία είναι ασυγχώρητα. Μιλάω για αυτήν την αγαπητική διάθεση που έχουμε προς ανθρώπους τους οποίους τους θεωρούμε κομμάτι της ζωής μας και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σχέση μας μαζί τους. Γιατί ακόμη και με τους γονείς μας ή με τους συγγενείς μας, αν υπάρχει τοξικότητα και δεν είναι υγιή σχέση, ακόμη και εκεί πρέπει να βάζουμε όρια. Γι' αυτό λέω μια υγιή σχέση γονιού-παιδιού. Πώς το παιδί μας με τίποτα δεν θα το αποκόβαμε από τη ζωή μας, όσον και αν μας είχε στενοχωρήσει, όσον και αν μας έχει στενοχωρήσει, όσον και αν μας έχει φτάσει στο όριο μας, πάντα έχουμε κατανόηση και αγάπη και θέλουμε να επανορθώσουμε αυτή τη σχέση. Φανταστείτε αν και μια ερωτική σχέση λειτουργούσε με αυτόν τον επίπεδο αγάπης. Ξαναλέω, όταν δεν υπάρχει κακοποίηση, όταν δεν υπάρχει βία, σίγουρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί στις σχέσεις που υπάρχει κακοποίηση, τοξικότητα και βία, εκεί δεν πρέπει να δείχνουμε κατανόηση για αγάπη. Μιλάμε για θυματοποίηση. Θεκλά μου, ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που γίνονται καυγάδες ανάμεσα στα ζευγάρια? Ο κόσμος έξω, αν πάτε να κάνετε έναν κάλο, θα σας πούν ότι οι κυριότεροι λόγοι που τσακώνονται είναι το οικονομικό. Δεν είναι έτσι που θα πούν? Τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν δυσχέρειες, οι οποίες φέρνουν τα ζευγάρια στο να τσακώνονται. Εγώ, ως ψυχολόγος, θα σας πω ότι οι κύριοι λόγοι που οδηγούν σε καυγάδες ανάμεσα στα ζευγάρια είναι οι ανασφάλειες των ανθρώπων. Οι προσωπικές μας ανασφάλειες. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπάει αρκετά το τέρι μας. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είμαστε αρκετά αγαπητικοί. Οπότε αυτό μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε καυγάδες. Άρα, ίσως μπορούμε να προλάβουμε, να κάνουμε κάτι στον τομέα της πρόληψης για τους καυγάδες. Τι καλή ιδέα που θα ήταν και τι ωραίος τρόπος να αγαπήσεις τον άνθρωπό σου, εάν του έδινες επιβεβαίωση για τα συναισθήματα σου και για την αξία που έχει ο άνθρωπος σου για σένα. Αν έλεγες στον τέρι σου, χωρίς να σε ρωτήσει, «Ρε παιδί μου, τι καλός άνδρας που είσαι, τι καλή γυναίκα που είσαι, μα είμαι πολύ τυχερός που να ζήσω, είμαι πολύ τυχερή που να ζήσω, μα πώς μου αρέσει αυτό που κάνεις, τι όμορφος που είσαι, τι όμορφη που είσαι, τι ωραία που περνώ μαζί σου, τι όμορφα που είσαι». Ναι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, Θέκλα μου, που μπορεί να υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που λες, αλλά να εξακολουθεί το τέρι σου να έχει τη συμπεριφορά αυτή. Άρα πάλι μιλάμε για ανασφάλεια. Για ανασφάλεια. Ναι. Εάν η ανασφάλεια είναι σε ένα ψηλό επίπεδο, αν το τέρι μας είναι ανασφαλές με έναν τρόπο που του σαμποτάρει την λειτουργικότητα του μέσα στη σχέση, τότε πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, αν η ανασφάλεια έρχεται από ένα χώρο βαθιών τραυμάτων, ίσως παιδικής κακοποίησης, κακοποιητικής παιδικής ανατροφής, ίσως πολύ τραυματικών προηγούμενων εμπειριών, τότε εκεί ίσως πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, αν κάποιος δεν ξεπερνιέται μόνο με την αγάπη του συντρόφου του ή της συντρόφου του. Μάλιστα. Η απλή ανασφάλεια όμως, αυτή που μας πιάνει όλους όταν είμαστε σε μια καινούργια ερωτική σχέση, ξεπερνιέται με την επιβεβαίωση. Στους πόσους καυγάδες πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο ένας για τον άλλο? Τι μαθημάτες. Υπάρχει έτσι ένας μέσα στους όρους καυγάδων, τέλος πάντων, κάτι? Είναι πολλαπλής επιλογής η ερώτηση. Αν είναι συχνή οι καυγάδες, πρέπει το ζευγάρι να τραβήξει χωριστούς δρόμους, πρέπει εάν να επιμείνουν. Είναι συνεχής, ναι. Εάν οι καυγάδες είναι συνεχείς, αν συμβαίνουν κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, εάν λόγω των συχνών καυγάδων χάνουμε τη λειτουργικότητα μας ως ζευγάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε τις εργασίες μας, δεν περνούμε τον ποιοτικό χρόνο που θα περνούσαμε να δεν υπήρχαν οι καυγάδες,
εάν ο κάθε καυγάς χειροτερεύει το επίπεδο της σχέσης, ρίχνει το επίπεδο της σχέσης, εάν στους καυγάδες λέγονται βρισχές, λέγονται υποτιμητικές λέξεις, αν υπάρχει λεκτική βία, αν υπάρχει ψυχική βία και σωματική βία, τότε ναι, τελειώνει η σχέση, Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή και από τον καυγά που θα κάνει ένα ζευγάρι θα διαφανεί και η ποιότητα της σχέσης. Έτσι. Και για να κλείσουμε έτσι, ώρα, για να κλείσουμε πιο ανάλαφρα, Θέκλα μου, το σημερινό μας θέμα, θέλω να μου πεις αν ισχύει ότι μετά από ένα μεγάλο καυγά, μια έτσι καλή ερωτική διάθεση θα βοηθήσει. Το ζευγάρι να έρθει κοντά. Εντάξει. Αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν κάποια ζευγάρια που προκαλούν καυγάδες, ούτως ώστε μετά να απολαύσουν το συμφιλιωτικό, τη συμφιλιωτική συνέβρεση, για να την πω έτσι. Να την πω έτσι κομιλφό, καθώς πρέπει. Αν ένας καυγάς τελειώσει και επιστεγαστεί με μια όμορφη ρομαντική επαφή του ζευγαριού, αυτό δεν είναι κακό. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, εάν κάθε φορά που έχουμε καυγά, μετά προχωρούμε σε τέτοιου είδους συμφιλίωση, να ανοίξουμε ένα φαύλο κύκλο, να κάνουμε καυγάδες για να έχουμε καλή ερωτική ζωή μετά. Και στο τέλος να είναι άλλη τα όλα αυτά τα θέματα για να έχουμε καλή ερωτική ζωή. Ναι, ας βγούμε έξω, ας φλερτάρουμε, ας κάνουμε role-playing, ας κάνουμε κάτι άλλο. Να περάσουμε καλά τέλος πάντων. Ναι. Θέκλα μου αγαπημένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Θα αφήσουμε έκπληξη για τον κόσμο το θέμα μας, θα το συζητήσουμε off camera. Μην με βάζεις τώρα να διαλέγω θέμα, γιατί τώρα το διαλέξουμε μετά, κάτι καλό. Συνεργάζεται αυτό. Έτσι. Πώς μπορείς να κάνεις ένα αγαπητικό καυγά. Έτσι. Α, ωραίο. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σου. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.